Πού είναι η κουβέντα της Ειρήνης ο ΑΕΟ, το ερώτημα που αφήσαμε πριν πάμε στο βίντεο. Πες την ΑΤΑΚΑ. Τι να πω εγώ. Όχι. Τι να πω από όλα. Την κουβέντα. Ναι, δεν λέει μια τάκα που μου τη λένε παντού όλοι. Τι. Πώς την. Την κουβέρτα. Ναι, δεν ξέρω. Πώς την τελείωσε, να θυμάστε. Τη δώσαν την κουβέρτα γιατί. Όχι, όχι. Κάπως αυτό που λείπει η Ειρήνη σε μένα στο τέλος. Μια τάκα έχει. Πάντως η κουβέρτα βρέθηκε. Δεν θυμάμαι. Πα και πα τι έγινε με τι κουβέρτε. Τίποτα, ρε παιδιά, αυτό είναι ένα τίποτα. Δηλαδή, ένα βράδυ η Ειρήνη έλειπε από το. Την Καλύβα. Την Καλύβα, γιατί στο νοσοκομείο. Και πήραμε την κουβέρτα της για να σκεπαστούμε. Mm-hmm. Εγώ και η Βρυδίκη, γιατί έχει διπλή η Ειρήνη. Εγώ και η Βρυδίκη ήμασταν τα μόνο άτομα που είχαμε δύο μονές. Και τα πατράκια μας έβγαλαν πάντα απ' έξω. Διπλή εννοείς, όχι δύο κουβέρτες. Ενωμένες, ναι. Και τη λέω την άλλη μέρα, όταν γύρισε, και την είχα για αγκαλιά κιόλα και την αυτό. Τη λέω να ξέρεις ότι σου είχα πάρει χθες το βράδυ την κουβέρτα, σου ελπίζω να μην σε ενοχλεί. Στην έχω ξαναφύσει εκεί. Όμως υπήρχε και άλλη μια κουβέρτα, την οποία την άλλη κουβέρτα προφανώς την πήρε κάποιος άλλος που την είδε παρατημένη μόνος του και σκεπάστηκε. Αυτό ήταν. Την άλλη μέρα μου λέει: Πού είναι η κουβέρτα μου, η δεύτερη. Λέω: Την κουβέρτα δεν την έχω πάρει εγώ. Στην έχω αφήσει την πρώτη αυτή με την Ευρυδίκη που σου είχα πει. Θα την βρεθεί μετά, γιατί έχουμε τώρα να πάμε σε έναν αγώνα. Το βράδυ λοιπόν, να γυρίσαμε για τον αγώνα, οριότανε πού είναι η κουβέρτα μου, πού είναι η κουβέρτα μου. Κάποια στιγμή τη λέω: Εγώ πάρ τη δικιά μου, δεν ξέρω πού είναι η κουβέρτα σου, είπα την πήρε μία πήρα. Και κάποια στιγμή απλά ευρέθη η κουβέρτα από κάποιον άλλον που την είχε πάρει και δεν είχε καταλάβει ότι την είχε. Χαζομάρες. Δεν ήταν τίποτα αυτό. Mm-hmm. Ήτανε το τίποτα. Η Ειρήνη ήταν όντως απομονωμένη. Την είχατε λιγάκι. Δεν την είχαμε. Την είχατε κάνει ξεπαραίου. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Ο κάθε άνθρωπος οριοθετείται και τοποθετείται μέσα σε μια ομάδα με τον τρόπο που επιλέγει ο ίδιος. Όταν είμαστε 12 άτομα που δεν γνωριζόμαστε και αρχίζουμε και γνωριζόμαστε, αυτός που θέλει να κρατήσει διαφορετικό δρόμο θα τον κρατήσει από μόνο του. Οι άλλοι, ρε παιδί μου, τον πλησιάζουν αυτόν τον κάποιον που έχει το θέμα του. Μα όλοι έχουμε ανάγκη να επικοινωνήσουμε με τον άλλον, γιατί είμαστε μόνοι μας. Ο καθένας είναι μόνος. Ένα σχόλιο για την αποχώρηση του Λάμπρου Χούτ, επειδή ξέρω τώρα ότι βλέπεις το παιχνίδι. Οπότε ενδεχομένως να το περίμενες. Θέλω να δούμε την αποχώρηση.